ξεκινήσουμε με Νέα Υόρκη. Ναι, ναι. Πήρε τις προετοιμασίες για την υποδοχή εκεί του υπόδικου πλέον πρώην Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ. Αναμένεται αύριο να παρουσιαστεί στη δικαστήριο του Μανχάταν και ήδη υπάρχουν στείνονται οδοφράγματα, αυστηρά μέτρα ασφαλείας, κλείνουν και κάποιες αίθουσες στο δικαστήριο. Μένει να δούμε τι θα γίνει ακριβώς με αυτή την... αν θα απαγγελθούν και τι είδους κατηγορίες θα απαγγελθούν εναντίον του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος φτάνει σήμερα στην Αμερικανική Μεγαλούπολη, θα μείνει το βράδυ στο Μέγαρο Τραμπ και αύριο θα παρουσιαστεί στο δικαστήριο. Θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή τη στιγμή είναι η δωροδοκία που φαίνεται να έχει δώσει, να έχει δωροδοκίσει με 130.000 δολάρια μέσω του δικηγόρου του μία πρώην πορνοστάρ, την Stormy Daniels, με την οποία είχε κάποια περιστασιακή σχέση πριν τις εκλογές του 2016. Ωστόσο, δεν είναι αυτό ούτε καν αυτή καθεαυτή η δωροδοκία το επίδικο, αλλά το γεγονός ότι στα φορολογικά έξοδα του, στα νομικά, το έχει περάσει ως νομικά έξοδα στην εποχή της προεκλογικής του καμπάνιας. Μένει να δούμε αυτό, εν πάση περιπτώσει, τι ακριβώς θα συμβεί. Να θυμίσουμε ότι ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος δύο φορές επίσης έχει βρεθεί αντιμέτωπος με κατηγορίες, αλλά έχει απαλλαχθεί από την Αμερικανική γερουσία. Η μία ήταν όντας πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών για την ενδεχόμενη ανάμιξη, ρωσική ανάμιξη, αμερικανικές εκλογές. Η δεύτερη ήταν στη διάρκεια και λίγο μετά που τελείωνε η θητεία του, για το ρόλο του στα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου του 2021, για την εισβολή δηλαδή των οπαδών του, των ακροδεξιών οπαδών του στο Καπιτόλιο. Στη Νέα Υόρκη επίσης να πούμε ότι ο Τραμπ, παρόλο που είναι γνωστό, είχε το Μέγαρο Τραμπ, όλα αυτά, δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, τουλάχιστον εκλογικά. Είχε 23% πάρει το 2020 και 18% το 2016. Επίσης να πούμε ότι ακόμα και αν υπάρξει μια πιθανότητα να φυλακιστεί ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος, δεν μπορεί να συνεχίσει να διεκδικεί φυσικά την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, πρώτα βέβαια το κρίσμα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Βεβαίως σε αυτή την περίπτωση καταλαβαίνουμε όλοι ότι τα πράγματα περιπλέκονται. Ούτως ή άλλως, νομίζω ότι για να χρησιμοποιήσω και μία έκφραση από την ελληνική πολιτική επικαιρότητα, θα αρχίσουμε και θα βλέπουμε στην αμερικανική πολιτική σκηνή εν ώψη και των εκλογών σε δύο χρόνια όλο και περισσότερο τοξικό κλίμα, με αφορμή κυρίως την παραπομπή του πρώην Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος θα αντιμετωπίσει, από τη μια θα έχει ρεπουμπλικάνους ένδερμους υποστηρικτές, από την άλλη θα έχει και κάποιους συντηρητικούς που θα εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο θα είναι ο κατάλληλος να αντιμετωπίσει ξανά τον Τζο Μπάιντεν στις επόμενες εκλογές.